Βλέπα τα αγοράκια να πετούν. Άκουγα τις κραυγές τους. Τα παρατηρούσα να εφορμούν και να κατασπαράζουν με βουλιμία το πτώμα μιας κοινωνίας σε αποσύνθεση. Ξέχασα την ευωδία από το αγιόκλημα και το γιασεμί. Συνήθισα στα ρουθούνια μου τη μυρωδιά της πτωμαΐνης από τα σαπισμένα σώματα των θεσμών, των αρχών και των αξιών. Ήμουν καλά, αγόρι μου, κορίτσι μου, παιδί μου. Ήμουν καλά κι ας μην μπορούσα να εξηγήσω εκείνο το τρέμουλο στην καρδιά μου, εκείνη την ανακατοσούρα στα σπλάχνα μου, κάθε φορά που έφευγες μακριά μου, είτε με το αεροπλάνο, είτε με το πλοίο, είτε με το λεωφορείο, είτε με το τρένο. Κάθε φορά που δυνάμωνε η βροχή, που λυσομανούσε ο άνεμος, που ερχόταν καύσωνας, που διέκοπτε η τηλεόραση τη ροή της με την έκτακτη είδηση. Αγοράκι μου, κοριτσάκι μου, παιδί μου, πριν ακούσω οτιδήποτε, εφορμούσαν και πάλι τα κοράκια κατευθείαν στην ψυχή και στο μυαλό μου. Εικόνες από τα Τέμπη, το Σαμίνα, τη Μάνδρα, το Μάτι. Γι' αυτό κάθε φορά που έφευγα σε κλιπαρούσα, πάρε με όταν φτάσεις. Αυτή τη φορά δεν έφτασες για να με πάρεις, Ανούλα μου, Δημήτρη μου, Κωστή μου, Αγγελικούλα μου. Ήρθα εγώ και ψάχνω το κορμάκι σου μες στα συντρίμια των τρένων, παιδάκι μου. Ήρθαν και τα κοράκια και ψάχνουν και εκείνα. Πρέπει να προλάβω να σε πάρω πριν σε κατασπαράξουν. Μα δεν σε βρίσκω. Σηκώνω τα χέρια μου στον ουρανό να τα διώξω. Μα εκείνα ορμούν πιο απειλητικά, κρόζοντας ακατάπαυστα. Τα γνωρίζω πλέον καλά αυτά τα κοράκια. Είναι τα ίδια που χρόνια τώρα με την ίδια λεμαργία έβλεπα να κατασπαράσουν το πτώμα μιας άπιας κοινωνίας χωρίς θεσμούς, αρχές, αξίες, οράματα και ιδανικά. Μιας κοινωνίας που τη δολοφονούν συστηματικά και μεθοδευμένα το αντιφάγο κέρδος, τα ακόρεστα συμφέροντα και οι αδίστακτοι οι γείτορες οι οποίοι ποτέ δεν είδαν, ποτέ δεν έμαθαν, ποτέ δεν πρόλαβαν. Παιδάκι μου, σπλάχνο μου, όταν φτάσεις στη γειτονιά των Αγγέλων, πάρε με. Πάρε με για να σου υποσχεθώ πως αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει ατιμόρυτο.